Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Λοιπόν, έχουμε φοβερά νέα. Καταρχάς, πέρασε μια εβδομάδα. Καλά, και πήγε. Εντάξει, το βίντεο πήγε καλά, δεν το περίμενα. Μα το Θεό. Κι εγώ πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, δεν είναι ότι περίμενα να πάει κακά, αλλά επειδή το κάναμε έτσι και το χαβαλέ, εγώ λέω εντάξει, θα το δούμε μεταξύ μας, θα το δούνε, αλλά. Το πράγμα έτρεξε. Καλό. Αυτό λοιπόν, έχουμε αρκετές εξελίξεις. Πρώτη εξέλιξη, έχουμε όνομα. Ανέρε, τι λέμε τόση ώρα. Που πριν όταν τραβούσαμε το βίντεο δεν υπήρχε όνομα, οπότε σήμερα. Για αυτό το αναφέραμε. Ναι. Οπότε παιδιά, καλώς ήρθατε. Στη μικρή κουβέντα. Small talk. Τέλεια. Όπου εδώ πέρα θα λέμε τεχνολογικά. Ναι, και γενικά θέματα ενδιαφέροντος, ας πούμε, ατόμων που ασχολούνται με την τεχνολογία. Κουτσομπολιά επίσης. Ναι, κουτσομπολί και είχε 100%. Και άλλα πολλά ωραία. Τέλεια. Έχει λυσάξει αυτή την εβδομάδα, κάτι θες να μου πεις. Το λες στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχω λυσάξει. Το κλασικό μας θέμα, για να θυμίσουμε σε όσους δεν ήταν το προηγούμενο επεισόδιο, είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα θέμα που ξέρει ο Πάρης και δεν ξέρω εγώ, και ένα θέμα που ξέρω εγώ και δεν ξέρει ο Πάρης. Οπότε υπάρχει λίγο ένας αυτοματισμός εκεί πέρα. Ναι, όντω η κουβέντα γίνεται 100%. Έχει σκεφτεί ο καθένας κάτι. Για να έχει έτσι λίγο χαβαλέ, ας πούμε, για να μας βγάλει και λίγο κάτι πιο αυθόρμητο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε και ένα γρήγορο intro. Όχι τα πάντα για μας, αλλά να πούμε ένα πολύ γρήγορο τι κάνει ο καθένας μας, για να έχουμε και μια εικόνα. Οπότε Πάρη. Το οποίο το παραλείψαμε εντελώς την προηγούμενη φορά. Δηλαδή μπήκαμε απλά και να μιλάμε. Αφού είπαμε θα είναι η μικρή κουβέντα. Και για να είναι μικρή και για να είναι κουβέντα έπρεπε να γίνει κουβέντα. Σωστό. Οπότε λοιπόν, με λένε Πάρη Κασιδιάρη. Εμένα αυτό το οποίο κάνω κατά βάση είναι τρέχω μια εταιρεία που λέγεται Sourcler, που κάνουμε consulting, training και προϊόντα γύρω από τις ανάγκες των developers. Πράγματα που πολλοί τα λένε DevOps αυτή την περίοδο και διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι ο Αντώνης Καλυπέτης, είμαι και εγώ μέλος της Sourcler, αν και πλέον δεν ασχολούμαι στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου εκεί. Δεν το ανέφερα καθόλου, να λέγεις. Νομίζω δεν βρίζουμε, ή το αδεμπιάνε. Είπαμε η έλεμα, είπαμε λιγάκι, επιτρέπεται. Ασχολούμαι σαν Senior Software Engineer στο eFood, όπου κάνω πράγματα που έχω να κάνω με Python, Go και άλλα ωραία πράγματα. Και παράλληλα με τον Barry τρέχουμε ακόμα την κοινότητα του Docker και το κομμάτι του training της εταιρείας που έχουμε μαζί. Οπότε αυτοί είμαστε εμείς και πάμε, θα ξεκινήσουμε το δικό σου θέμα με το δικό μου. Όχι, εσύ ξεκινάς, έλα λέγε. Λοιπόν, το δικό μου θέμα είναι ένα λίγο έτσι πιο ευρύ και είναι, ο τίτλος του λέγεται τεχνολογικά events. Σε αυτό συμπεριλαμβάνω meetups, συνέδρια, εκπαιδεύσεις, πώς ουσιαστικά κάποιος developer ή κάποιος προγραμματιστής πρέπει να τα αντιλαμβάνεται αυτά, ποια είναι η άποψή μας, πώς μπορείς να κερδίσεις πηγαίνοντας σε ένα τεχνολογικό event, πώς μπορείς να κερδίσεις διοργανώντας ενδεχομένως ένα ή μιλώντας, ας πούμε, για παράδειγμα σε ένα meetup ή σε ένα συνέδριο. Οπότε δεν είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι πιο γενικού χαρακτήρα, αλλά έχω πολύ συχνά συζητήσεις ή με φίλους ή με συνεργάτες που έχουν να κάνουν αυτό, οπότε θέλω να ακούσω και τη δικιά σου άποψη. Ξέρεις γιατί γελάω? Για πες. Γιατί θέλω να σου μιλήσω για συνέδρια εγώ. Αλήθεια? Μα το Θεό, δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Τα ακούω, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να το λέει αυτό. Ωραία. Οπότε πρέπει να σκεφτείς ένα θέμα όσο συζητάμε το θέμα. Όχι, καλά είναι, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί αυτό. Λοιπόν, από ποια σκοπιά θες να το δει? Γιατί μπορεί να τα δεις από πολλές σκοπιές. Ποια πιστεύεις ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα? Ίσως αυτού που παρακολουθεί, γιατί ο περισσότερος κόσμος αυτό είναι, μωρέ. Πάει να. Αυτό είναι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, άμα ήταν και περισσότεροι organizers από αυτούς που παρακολουθούν. Όχι, πιο πολύ θέλω να δούμε λίγο το. Θέλω να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την τιμή. Ποια είναι μια σωστή τιμή? Είναι μικρή, είναι μεγάλη? Γιατί πολλές φορές ακούμε από φίλους ή γνωστούς ότι ένα συνέδριο είναι ακριβό, είναι φθηνό, ή για παράδειγμα στο meetup χαλάω λίγο ή πολύ χρόνο ή δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται κάποιο sponsorship. Οπότε ίσως έχει ένα νόημα να δούμε λίγο τι αξία παίρνει κάποιος από ένα τέτοιο event. Ναι, μπορώ να σου πω. Ωραία, καταρχάς, οπότε μιλάμε από την πλευρά αυτού ο οποίος παρακολουθεί. Παίρνει το εισιτήριο και πάει να δει, ρε παιδί μου. Κατά κύριο λόγο, ναι. Λοιπόν, αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί. Εντάξει, και μαζί έχουμε πάει, ρε παιδί μου, σε πάρα πολλά πράγματα καθώς έχει περάσει ο καιρός. Από ακριβά τύπου DockerCon μέχρι Java στην Ελλάδα, πάρα πολλά, ειδικά παλιά. Και με έχει προβληματίσει αυτό πάρα πολύ εμένα το θέμα. Γιατί ενώ στην αρχή το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ να πηγαίνω στα συνέδρια. Μετά άρχισε να μου φαίνεται ότι δεν κερδίζω εγώ από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα πάω και εδώ κάποιον, για παράδειγμα, πάρει τον DockerCon που θεωρείται, ξέρεις, πρωτοκλασάτο και πας και στο Seattle είχε 4.000 άτομα όταν είχα πάει εγώ. Και πας και βλέπεις product announcements και τέτοια πράγματα που ξέρεις, έχει όλο αυτό το φαντεζί μέσα. Τα έχεις δει, ρε παιδί μου, σαν αμφιθέατρο και σε αυτά. Αλλά εν τέλει αυτά μπορείς να τα διαβάσεις και από ένα blog post, ρε παιδί μου, σπίτι σου. Οπότε, εγώ στην ουσία, άμα είναι να δώσω
στην ουσία κάποιες χιλιάδες ευρώ για να πας, να μείνεις αεροπορικά, εισιτήρια ή αυτά, για να δεις ένα product announcement που θα μπορούσε να το διαβάσει και σπίτι σου, τι αξία παίρνω τελικά από αυτό. Μετά είχα στο μυαλό μου τι αξία παίρνω άμα πάω σε πιο μικρά συνέδρια, τα οποία είναι λίγο πιο ερασιτεχνικά, είναι δωρεάν και τέτοιο. Οπότε με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Τελικά, αυτό το οποίο έχω καταλήξει, σαν πάρεις εγώ δηλαδή, και αυτό το οποίο με κάνει να θέλω να πηγαίνω σε κάποια συνέδρια ακόμα, είναι οι άνθρωποι τους οποίους θα γνωρίσω εκεί. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρουν τόσο παρουσιάσεις οποίες θα δω, γιατί εντάξει, για μένα, ειδικά τώρα, δεν είναι και πρώτη μου προτεραιότητα να είμαι ο καλύτερος προγραμματιστής ή οτιδήποτε. Έχω σιφτάρει λίγο. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα πλήρωνα για να πάρω από ένα συνέδριο ήταν να συναντήσω κόσμο τον οποίο διαφορετικά δεν μπορώ. Γιατί θα μου πεις. Και πάλι θα μου πεις, δεν υπάρχει το Twitter να το δεις τον άλλον online. Ρε φίλε, είναι πολύ σωθόρυβος. Δηλαδή, άμα μιλάμε τώρα, για παράδειγμα, σε ένα DockerCon που είχα πάει στην Ολλανδία, ήμασταν εκεί και τα λέγαμε με τον Σόλωμον, τον ιδρυτή. Όταν είχαμε πάει μαζί στο Django Weekend, ένας από αυτούς που είχαμε δει, ο Γιάννης Λάιντελ, τώρα είναι από τους main maintainers του Django, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα, να σου απαντήσει στο Twitter ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος είναι αρκετά... ρε παιδί μου, απασχολημένος, busy, πώς να το πω, είναι δύσκολο. Οπότε εγώ εκεί θα επένδυα και θα έδινα κάποια χρήματα. Τώρα από εκεί πέρα... Εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ αυτό που λες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πας σε ένα συνέδριο, να δεις ανθρώπους. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις που κάνεις σε ένα συνέδριο ή σε ένα meetup ή σε κάποιο άλλο τεχνολογικό event είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει. Εκτός αυτού, θεωρώ ότι και οι παρουσιάσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Όχι γιατί θα πάω, για παράδειγμα, να παρακολουθήσω ένα συνέδριο πώς δουλεύει Python και πολύ ωραία, θα μάθω Python. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς σε 40 λεπτά, για παράδειγμα, συμπτυγμένης παρουσίασης να καταλάβεις πώς δουλεύει μια τεχνολογία. Αυτό που νομίζω ότι μπορείς να κερδίσεις, και προσωπικά αυτό ουσιαστικά κυνηγάω όποτε πάω σε τέτοια events, είναι και το ότι θα δεις και μια διαφορετική οπτική του πράγματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να πας και να ακούσεις μια παρουσίαση για το πώς κάποιος χρησιμοποίησε μια τεχνολογία για να λύσει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι μια παρουσίαση και όχι από αυτούς τους παρουσιαστικούς μαϊδανούς, τους οποίους βλέπουμε κατά καιρούς σε συνέδρια που αναγκαστικά υπάρχουν, και όταν λέω αυτούς εννοώ ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά είναι στο marketing department μιας εταιρείας. Δεν πιστεύω να λες για evangelists. Μπορεί να λέω αυτό για αυτούς. Οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά επειδή έχουν δει εταιρείες ότι αυτό είναι ένας τρόπος να προμοτάρουν τα προϊόντα τους, ο οποίος δουλεύει ή ο οποίος τέλος πάντων βγάζει νόημα και είναι της μόδας, ας το πούμε έτσι. Βλέπεις πάρα πολύ κόσμο να πηγαίνει και να σου λέει πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το SQS της Amazon με το SNS και 18 άλλα άχρηστα services μεταξύ τους, ώστε να κάνω ένα στατικό blog. Και λες, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ εντυπωσιακό ο τρόπος που τα χρησιμοποίησες. Αλλά αν είναι δυνατόν. Δεν βλέπεις όμως πραγματικές. Δηλαδή, αυτό μου έχει προσωπικά τουλάχιστον δημιουργήσει μια αίσθηση ότι με το που δω ότι κάποιος είναι στο marketing department μιας εταιρείας, δεν μπορώ να πιστέψω, μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι θα κάνει μια καλή παρουσίαση. Όχι γιατί δεν θα έχει σκύλες για να μιλήσει, ή δεν θα έχει καλή ροή ή καλή παρουσίαση. Αυτά συνήθως είναι αρκετά καλοί αυτοί που τα κάνουν, γιατί γι' αυτό το κάνουν. Αλλά πας και βλέπεις μια πολύ ωραία κονσέρβα που σου λέει ο άλλος, «Ωπ, φίλε, γεια, καλώς ήρθες. Εδώ θα σου δείξω πώς θα χρησιμοποιήσεις δύο τεχνολογίες που είναι αξιόλογες», γιατί εντάξει, δεν μιλάμε για εταιρείες που είναι τυχαίες, για να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει καν νόημα. Με έναν τρόπο ο οποίος, άμα πήγαινε σε ένα manager σου και του έλεγες «Γεια σου, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία για αυτόν τον λόγο», θα σε απέλυε. Δηλαδή είναι. Ναι. Πραγματικά είχαμε μια φοβερή ατάκα, θυμάμαι από το πανεπιστήμιο που ήμασταν μαζί με τον Μπάρι, όπου ένας καθηγητής μας έλεγε ότι παίρνει μια μπαζούκα για να σκοτώσει ένα κουνούπι. Ναι. Δεν σου λέω ότι θα κάνει δουλειά της, θα σκοτώσει το κουνούπι, αλλά ουσιαστικά ο κόπος που θα έχει κάνει για αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τον κόπο. Άρα εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρουσιάσεις οι οποίες σου ανοίγουν λίγο το μυαλό ή σου αλλάζουν λίγο τον τρόπο σκέψης ή σε βάζουν σε μια διαδικασία σκέψης διαφορετική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι όλες τις παρουσιάσεις έτσι, ή ότι άμα για παράδειγμα βρεις μόνο 5 παρουσιάσεις ή 3 παρουσιάσεις που σου αρέσανε από ένα συνέδριο, δεν αξίζει. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και εσύ, το να γνωρίσεις ανθρώπους, όχι μόνο τον Solomon Hikes ή τον Γιάννη Λάιντελ ή οποιονδήποτε άλλο, εμένα και τον Μπάρι για παράδειγμα. Ναι. Αλλά να βρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκέψεις και διαφορετικές ιδέες με σένα που δεν τους έβλεπες άλλη φορά. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν, ξέρω εγώ, 100.000 προγραμματιστές στην Ελλάδα. Δεν θα τους βρεις όλους μαζεμένους εύκολα σε ένα σημείο. 100.000 πολλούς είπα, αλλά. Καλά, ναι.
Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω, πώς σου φαίνονται τα workshops στα συνέδρια? Τα workshops στα συνέδρια ουσιαστικά είναι ένας πολύ καλός τρόπος αρχικά από την πλευρά του συνεδρίου να βγάλει κάποια χρήματα παραπάνω. Γιατί τα συνέδρια τι προσπαθούν να κάνουν? Να κρατήσουν χαμηλά το εισιτήριο ώστε να έχουν τον κόσμο που θέλουν, να βρουν χρήματα από sponsorship. Και επειδή κάποιοι ομιλητές συνήθως ουσιαστικά θέλουν να πληρωθούν κάποια έξτρα χρήματα για να έρθουν, γιατί δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνωσης ή από κάποια εταιρεία που τους σπονσοράρει, αυτά τα χρήματα προσπαθούν να τα περάσουν μέσα από κάποιο workshop. Τα workshops λοιπόν είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει τουλάχιστον στην Ελλάδα, στα δικά μας συνέδρια, είναι ότι συνήθως δεν πάνε καλά, μάλλον γιατί ο άλλος σκέφτεται θα δώσει ένα budget χ για παράδειγμα το συνέδριο και δεν θέλει να δώσει τα έξτρα χρήματα για ένα workshop. Ή μπορεί τα workshops να μην ενδιαφέρονται. Δεν έχω καταλήξει. Δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε. Μου έχει τύχει να συμμετάσχω σαν εισηγητής σε workshop στο DoggerCon, βασικά βοηθός εισηγητή. Όπου ουσιαστικά είχαμε κάνει ένα workshop πάνω στο Swarm, αν θυμάμαι καλά, και στο Kubernetes Orchestration, το οποίο είχε πάει full καλά. Δηλαδή είχε κόσμο που περίμενε απ' έξω και που περίμενε τελευταία στιγμή να πάρει εισιτήριο. Αλλά για συνέδρια που δεν είναι τόσο μεγάλα ή που δεν έχουν ενδεχομένως το. Α, θα πω στο Docker για να μάθω για containers, δηλαδή δεν έχει ένα τόσο μεγάλο ας πούμε, selling point, να το πω έτσι. Ίσως είναι πιο δύσκολο να πουλήσουμε. Θεωρώ ότι είναι καλή ευκαιρία, απλά ίσως ο κόσμος εκείνη τη στιγμή είναι συγκεντρωμένος κάπου αλλού, που δεν είναι κακό. Θέλει λίγο να ξεφύγει από τη δουλειά του, θέλει να δει κάτι διαφορετικό, θέλει να μιλήσει με ανθρώπους. Ίσως το να δεσμεύσει μια μέρα για να πάει σε ένα workshop του συνεδρίου, χωρίς να μπορεί να πάει και να δει τους άλλους 500 συμμετέχοντες, και να μείνει με τους 50, ας πούμε, για παράδειγμα, που συμμετέχουν εκεί πέρα. Και αυτό είναι περιοριστικό. Οπότε δεν έχω μια καλή ιδέα για το πώς θα μπορούσε να το αλλάξεις αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται με τον ιδανικό τρόπο. Λοιπόν, εμένα, εγώ γενικά έχω συμμετάσχει απειροελάχιστα, όπως και εσύ, workshops. Μου έχει μείνει όμως το εξής. Είχαμε κάνει ένα workshop πάλι σε ένα DockerCon. Καλά, μιλάω αρκετά για τον DockerCon, γιατί κατά βάση εκεί έχουν πάρει, επειδή μου είναι ξέρω το 50% των workshops των συνεδρίων. Λοιπόν, και είχαν κάνει ένα workshop γύρω από το Swarm, νομίζω ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και ο εισηγητής ήταν ο Τζέι Πετάτσο, ένας ο οποίος είναι, ας το πούμε, celebrity στον τομέα. Οπότε, εγώ τι σκεφτόμουν, επειδή συμμετείχα στο workshop και ήταν από τις λίγες φορές, καλά, ξέρεις πόσο μικρό attention span έχω, είναι από τις λίγες φορές που ήμουν εκεί και πρόσεχα, γιατί έλεγα ότι ξέρεις, άμα δεν ρωτήσω αυτόν, αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω για να κάνω τις απορίες, που είναι αυτός που το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα, τότε ποιον. Δηλαδή, για μένα θυμάμαι αυτό το workshop ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά δεν είναι όλα έτσι αυτό. Θεωρώ ότι είναι εξαίρεση. Δηλαδή, συνήθως ξέρεις, έρχεται κάποιος συνεργάτης ή κάπως έτσι. Είναι δύσκολο να είσαι η αυθεντία, νομίζω, και ταυτόχρονα είσαι και στο συνέδριο και να κάτσεις στο workshop. Πρέπει να ήταν μεγάλη εξαίρεση αυτό που πήγα. Δεν λέω ότι τα workshops είναι κακά, είναι πολύ χρήσιμα. Απλά ίσως ο τρόπος σκέψης που έχει ο κάθε συμμετέχον στο συνέδριο είναι λίγο διαφορετικός. Δηλαδή, δεν σκέφτεται παράλληλα. Δεν είναι ότι. Θέλω να μάθω για μια τεχνολογία, για παράδειγμα, θέλω να μάθω πώς να γράφω React, που είναι μια τεχνολογία, ας πούμε, για JavaScript, για να κάνεις front-end. Και εγώ είναι κάποια γνώση που θέλω εκεί πέρα ουσιαστικά να εξελιχθώ και να προχωρήσω. Βρίσκω ένα workshop που κάνει αυτό το πράγμα ακριβώς και πάω εκεί. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις. Όταν εγώ πάω σε ένα συνέδριο γενικού τύπου, πάω σε ένα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε αρκετά συνέδρια, δύο που συμμετέχουμε και με τον Μπάρι σαν διοργανωτές, είναι το Vox Days Athens και Θεσσαλονίκη. Που είναι το ένα και το άλλο είναι το OpenConf. Ουσιαστικά αυτά τα δύο συνέδρια είναι και τα δύο συνέδρια τα οποία δεν έχουν πολύ ξεκάθαρη ταυτότητα με την έννοια του ότι είμαστε το JavaScript ή το κάτι πολύ συγκεκριμένο τεχνολογικά. Είναι γενικά τεχνολογικά συνέδρια. Πάρα πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον κόσμο και να πεις ότι θα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο να κάνεις κάτι τέτοιο. Ναι. Κοίτα, τώρα για παράδειγμα γράφεις Go. Κάστα. Ωραία. Γράφω και Go. Ναι, γράφεις και Go. Λοιπόν, θα πήγαινε σε συνέδριο για Go. Και αν ναι, υπό ποιες συνθήκες? Δύσκολο θα πήγαινε για κάτι τόσο συγκεκριμένο. Δηλαδή, ίσως το πιο συγκεκριμένο συνέδριο που έχουμε πάει ποτέ είναι το Django Weekend. Ναι. Που ήταν καθαρά για Django και Python. Το Django είναι ένα framework για να φτιάχνεις web εφαρμογές σε Python. By the way, άμα δεν το έχετε ξανακούσει. Βέβαια, παρουσιάζαμε τότε κι εμείς. Δεν είναι ότι πήγαμε. Α, ναι, παρουσιάζεις εσύ. Σωστά. Μπορεί να πήγαινα σε κάτι τέτοιο, αλλά γενικά θα προτιμούσα κάτι σαν το Vox Days ή το OpenConf, που είναι ένα συνέδριο γενικού χαρακτήρα και ενδεχομένως να πάρω ερεθίσματα από περιοχές που δεν έχω μεγάλη ανασχόληση. Γιατί, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις ένα ερέθισμα
έξω από την καθημερινότητά σου. Άμα πάω και, για παράδειγμα, άμα έκανες εσύ ένα συνέδριο και μιλούσες εσύ σε όλες τις ομιλίες, δεν είχα, εκτός από το ότι θα ήθελα να χειροκροτάω από κάτω χωρίς λόγο, δεν νομίζω ότι θα είχα πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν θα είχα κάτι διαφορετικό ακόμα και να λέγες πράγματα που δεν έχω ακουμπήσει εγώ. Mm. Θα ήταν κάτι κοντά στον κύκλο των ερεθισμάτων που έχω. Θέλω να δω κάτι διαφορετικό στο συνέδριο. Θέλω να δω, να πάρω μια γεύση από κάτι που δεν βλέπω κάθε μέρα. Ναι. Άρα, τι είδους παρουσιάσεις αρέσει να βλέπεις, δηλαδή? Εμένα μου αρέσει να βλέπω παρουσιάσεις κυρίως που έχουν να κάνουν με εφαρμογή τεχνολογιών για να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Είτε ορθόδοξων είτε αναορθόδοξων, δηλαδή είτε παρουσιάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λαμβάνω ουσιαστικά την παρουσίαση σαν ένα ερέθισμα και να πηγαίνω να ανοίγω συνομιλίες με φίλους γνωστούς ή και αγνώστους. Δηλαδή, στο πλαίσιο μιας ερώτησης που θα γίνει στο τέλος. Θεωρώ, για παράδειγμα, τη συζήτηση στο τέλος πάρα πολύ χρήσιμη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι παρουσιάσεις που γίνονται σε meetups έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία κάποιες φορές. Γιατί μπορείς μετά να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο σε πολύ μικρό κύκλο. Δηλαδή, δεν χάνεσαι, δεν είσαι 100 άτομα μέσα σε μια αίθουσα, είστε 60-70. Και από αυτούς μπορεί 20-30 να μπουν στη διαδικασία ερωταπαντήσεων. Άρα αυτή η συζήτηση που γίνεται στο τέλος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκεί πέρα θα μάθεις παραπάνω πράγματα ή θα ακούσεις κάτι που μπορεί να το έχεις καταλάβει λίγο λάθος ή που να σου έχει μείνει σαν κενό από την παρουσίαση και να το καλύψεις μετά. Άρα μου αρέσουν οι παρουσιάσεις που δίνουν ερεθίσματα για να γίνουν συζητήσεις, θα έλεγα. Mm. Και που αφορούν εφαρμογές μιας τεχνολογίας σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ναι, όχι, συμφωνώ. Κοιτάνε, το επόμενο που θέλω να πω ότι αυτό να κάνουμε μία σύγκριση πώς φαίνονται τα meetups σε σχέση με τα συνέδρια, ρε παιδί μου, τα κτηνώδη. Εμένα γενικά μου αρέσουν τα meetups. Περισσότερο νομίζω από ότι μου αρέσουν παλιά. Σίγουρα. Γιατί, κοίταξε να δεις τι γίνεται, αυτό που είπες έχει πάρα πολύ σημασία. Το ότι περισσότεροι θα μπουν στην διαδικασία να μιλήσουν με τον ομιλητή. Είναι βασικά η ευκαιρία σου εσύ να συνδεθείς με την ιστορία του άλλου. Έρχεται κάποιος να σου πει κάτι. Ακριβώς. Και είναι η ευκαιρία σου εσύ να συνδεθείς με αυτό και να πάρεις πράγματα σπίτι, ρε παιδί μου, από τα οποία θα γίνεις, ξέρω, καλύτερος προγραμματιστής, άνθρωπος επιχειρηματίας, όπως θες, πες, ανάλογα τι είναι αυτό. Θεωρώ ότι αυτός ο κλειστός κύκλος έχει αυτό το θετικό. Βέβαια, το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι πιο δύσκολα θα έχεις πιο high profile άτομα εκεί. Το οποίο δεν είναι και πάντα το θέμα, ίσως να μην χρειάζεται, δεν ξέρω. Αν μπορείς να βρεις άτομα που μπορούν να σου ξεκινήσουν μια συζήτηση, θεωρώ ότι έχεις πετύχει τη δουλειά σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Ναι. Να σου πω, πώς σου φαίνονται γενικά οι βιωματικές παρουσιάσεις? Οι βιωματικές παρουσιάσεις? Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει μια ιστορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η παρουσίαση δεν είναι πώς να κάνεις αυτό, αλλά είναι το πώς κάναμε αυτό στην εταιρεία. Δηλαδή, είναι μια παρελθοντική αναφορά που σου δείχνει. Ρε παιδί μου, και τον κύκλο σκέψης του άλλου. Δηλαδή, ότι στην αρχή είχαμε αυτό το πρόβλημα, σκεφτήκαμε αυτό, δεν μας πέτυχε. Μετά κατάλαβες μια πιο πολύ ιστορία, όπως έχει και έναν ιρμό μέσα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρουσιάσεις, γιατί πραγματικά το να πας σε μια εταιρεία, να ζήσεις μέσα σε αυτή και να καταλάβεις γιατί λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις, πώς λαμβάνονται και όλο το train of thought, όλη τη σκέψη που υπάρχει πριν από κάποια απόφαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ωραίο να λες ότι το Sourcelr χρησιμοποιεί Docker. Άρα λοιπόν, αφού χρησιμοποιεί Docker το Sourcelr, είναι καλό. Αυτό όμως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα για να το κάνεις, γιατί δεν ξέρεις γιατί επιλέξεις αυτό. Γιατί δεν πήγες σε μια άλλη τεχνολογία. Άρα το να καταλάβεις τη διαδικασία με την οποία πήραν μια απόφαση ουσιαστικά από μια εταιρεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε σίγουρα είναι από τις παρουσιάσεις που θα με ενέπαιναν περισσότερο να πάω και να τις παρακολουθήσω. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν μπορείς να το ξέρεις απαραίτητα από την αρχή, εκτός και αν. Δεν το ξέρεις και πολλές φορές βλέπεις και παρουσιάσεις που από την άλλη, ένα άλλο κακό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την ίδια ευχέρεια και την ίδια άνεση να μιλήσουν σε κόσμο για κάτι. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουν να πούνε, αλλά δεν έχουν τον τρόπο να περάσουν αυτό το πράγμα σε άλλους ανθρώπους ή να το κάνουν μια ιστορία. Γιατί, κακά τα ψέματα, άμα έρθω και σου πω σε bullets 15 σημαντικά πράγματα. Τα διάβαζα και σε ένα blog post. Άμα μπορούσα και στο βάλω σε μια ιστορία, σε ένα παραμύθι, σε μια διαδικασία, σε μια συνέχεια, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό. Και είναι και αυτό που προσπαθούμε, τουλάχιστον εγώ, να κάνω όποτε τυχαίνει να κάνω κάποια παρουσίαση. Όχι, φίλοι, αυτές τις διαφάνειες με τα bullet points δεν τις αντέχω καθόλου. Αυτές που λένε 18 πράγματα. Ναι, καλά μου θυμίζουν τη σχολή εντελώς. Μήπως είναι και αυτό το κλασικό που σου λένε, ξέχασα να σας πω ένα bullet. Και το διαβάζει και προχωράει μετά παρακάτω. Αυτή η διαφάνεια δεν έχει σημασία, είναι από άλλο συνέδριο. Αυτό είναι πολύ κλασικό πράγμα, ειδικά όπως σχολείο. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο πράγμα.
Βλέπεις, ξέρω εγώ, ξεκινάει ο άλλος, έχει 500 slides για 20 λεπτά και λες, όχ, τι παίχτηκε εδώ πέρα. Και κάπου εκεί πέρα στα 100 σου λέει, όχ, κάτσε μισό λεπτό και κάνει skip, αλλά 200 ξέρω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο κόσμος ντρέπεται να κάνει ερωτήσεις? Πιστεύω ότι κάποιοι, βασικά αυτό υπάρχει και σε αυτούς που θέλουν ενδεχομένως να μιλήσουν και σε αυτούς που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αίσθημα στον κόσμο, αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ, ότι α, μπορεί να πω μια χαζομάρα ή μπορώ να πω κάτι το οποίο να είναι απλό και ο άλλος να το παρεξηγήσει. Αλλά θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον στα events που εμείς εμπλεκόμαστε στην οργάνωσή τους, ότι προσπαθούμε να έχουμε και ένα κλίμα πολύ πιο ανοιχτό. Και αν δεν το καταφέρνουμε, προσπαθούμε συνεχώς να το κάνουμε καλύτερο, ώστε να μην υπάρχουν, δεν υπάρχουν ποτέ χαζές ερωτήσεις. Αλλά μάλλον πολλές φορές λέει ο άλλος, νομίζω η σκέψη είναι, είναι πολύ ειδικό για μένα. Α, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι μόνο για μένα. Θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με όλους, αλλά δεν υπάρχουν ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με όλους. Ή είναι πολύ αρχάριο, που δεν υπάρχουν και πάλι. Δεν έχει σημασία, άμα δεν το κάλυψε και είναι πολύ αρχάριο, μάλλον ή έπρεπε να πει ότι η παρουσίαση είναι για πανεπιστήμιονες όλοι. Ή ότι έπρεπε να το καλύψει εκείνος ο μιλητής στην αρχή, άρα δεν είναι κακό να ρωτήσεις. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που μαζί με σένα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή να έχουν την ίδια πορεία. Άρα πιστεύω ότι δυστυχώς ο κόσμος φοβάται και ντρέπεται, αλλά συνεχώς προσπαθώ να σκεφτώ τρόπους που θα βοηθούσα τον κόσμο να μιλήσει και να ρωτήσει. Άκουγα ότι είδα τώρα. Μου φαίνεται το πιο δύσκολο να κάνεις στην αρχή. Δηλαδή το πιο δύσκολο να σκάσει μύτη ο πρώτος. Ήμουν τις προάλλες σε ένα meetup που είχε κάνει. Που είχε κάνει ο Μιχάλης, ο φίλος μας. Δεν λέμε παραπάνω ονόματα γιατί δεν ξέρω πόσο θέλει να. Λοιπόν, ο οποίος είχε κάποιους ομιλητές οι οποίοι ήταν από εξωτερικό. Mm-hmm. Οπότε, άμα κάνεις και ερωτήσεις, έπρεπε να είναι στα αγγλικά που κάποιοι κολώνουν, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Κρίμα, ρε παιδί μου, δεν το λέω κρίνοντας. Ρε παιδί μου, μια παρατήρηση κάνω. Και τέλος πάντων, ήταν οι άνθρωποι και θέλανε να ακούσουν ερωτήσεις, θυμάμαι πάρα πολύ. Και ο κόσμος φοβόταν να κάνει την ερώτηση και λέω. Άντε, λέω, κάτσε να πεταχτώ εγώ να πω κάτι. Σκέφτομαι. Πάντα βοηθάει να υπάρχει ένας τέτοιος. Πετάω την ερώτηση, γίνεται λίγο κουβέντα και κάπως από εκεί πιάστηκε από αυτό το οποίο είπα εγώ κάποιος άλλος. Και αρχίσανε μετά και από εκεί που έκανα εγώ την πρώτη ερώτηση, ενώ πριν δεν ήθελα να κάνει κανένας. Περίμενα, μιλάμε τώρα, πες να τρώνε 10 δευτερόλεπτα στο νερό να μην έχει σηκωθεί το χέρι. Μετά γίνανε 5-6 και μιλάμε τώρα για meetup. Δηλαδή ήμασταν σύνολο 30 άτομα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω αυτό που προσπαθώ να κάνω και εγώ πολλές φορές είναι να δώσεις μια ερώτηση η οποία θα φέρει αυτό το domino effect, ας πούμε, και σιγά σιγά θα γίνουν και άλλες. Γιατί είναι κρίμα να έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος να πιστεύεις ότι έχει δει μια τεχνολογία ή να έχει μια εμπειρία παραπάνω από σένα ή διαφορετική από σένα και επειδή αισθάνεσαι ότι η ερώτησή σου είναι χαζή ή λάθος, να μην την κάνεις. Ναι. Ξεσκέφτομαι, μπορεί πολλές φορές να φταίει και η γλώσσα που χρησιμοποιεί κάποιος σε μια παρουσίαση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι άμα εσύ κάνεις μια παρουσίαση και είσαι όλη την ώρα, λοιπόν, αυτό προφανώς έτσι. Το άλλο προφανώς αλλιώς. Αυτό το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι. Και τον βάλεις να το κάνω σε ένα κλίμα ότι εγώ δεν θα έπρεπε μάλλον να είμαι εδώ. Είναι για άλλους. Ίσως αυτό τον εμποδίζει κιόλας. Δηλαδή. Σίγουρα παίζει και από τους ομιλητές και από τους οργανωτές και από το κοινό. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι έχει νόημα και αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή, είναι μην φοβάσαι να κάνεις μια ερώτηση. Είναι πάντα. Ναι, ναι. Εγώ ρε παιδί μου, όταν κάνω παρουσιάσεις, πάντα περιμένω. Είναι από αυτά τα οποία θέλω. Δηλαδή, άμα δεν κάνω αρκετές ερωτήσεις, ξενερώνω. Ξενερώνω, δεν κάνω πλάκα εντελώς. Ναι, όχι. Αισθάνεσαι βασικά πολλές φορές ότι. Είναι αυτό που καμιά φορά ρωτάω κι εγώ, τα είπα πολύ καλά ή πάρα πολύ κακά. Δηλαδή, ναι. Ξέρεις, δεν υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο να σου δείξει, ας πούμε. Τις προβάρεις, τις παρουσιάσεις σου. Είμαστε δημόσια τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να πω. Αλλά γενικά, όχι, δεν. Πρέπει να σε τι βαθμό θέλεις, πώς το προσεγγίζεις. Θα σου πω, άμα η παρουσίαση είναι στα αγγλικά, επειδή προφανώς λόγω γλώσσας θέλω παραπάνω εξάσκηση, αυτό που κάνω να προσπαθώ τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, να μιλάω αγγλικά με τους γύρω μου. Ώστε να με βοηθήσει λίγο να ρολάρει η γλώσσα. Επειδή πάντα φτιάχνω, ουσιαστικά αυτό που κάνω σαν πρόβα είναι να φτιάξω ένα outline, να το πω, μια σειρά, ξέρεις, τα σημαντικά σημεία μιας παρουσίασης. Και μετά, επειδή όσες φορές έχω προβάρει την παρουσίαση έχει βγει διαφορετική, το έχω αποδεχτεί αυτό πλέον. Ναι. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να ξέρω πάνω κάτω τι θέλω να πω στο καθένα. Οπότε αυτά που με ενδιαφέρουν πιο πολύ είναι να έχω την ευχέρεια λόγου. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση των αγγλικών, προσπαθώ να έχω επικοινωνία στα αγγλικά για να είναι λίγο πιο γρήγορη η αντιμετώπιση μου, δηλαδή σκέφτομαι κάτι να μπορώ να το πω εκείνη την ώρα και να ξέρω τι είναι το ταξίδι που θέλω να πάω στην παρουσίασή μου. Γενικά και τα slides αυτό προσπαθώ να κάνω, πιο πολύ είναι επιβοηθητικά για μένα, δηλαδή να θυμάμαι ότι
α, έχουμε 5 ενότητες ή 10 ενότητες, να το βάλω σε μια σειρά και μετά να το τρέξω. Η πρόβα που κάνω, η πιο σημαντική, είναι ότι ας πούμε μια παρουσίαση 30 λεπτών, σε 10-15 λεπτά απλά θα την περάσω και θα σκέφτομαι τα πράγματα που θέλω να πω. Ναι. Το να πω συγκεκριμένες λέξεις, όσες φορές έχω προσπαθήσει, έχει λειτουργήσει αρνητικά. Αλλά αυτό είμαι εγώ, δηλαδή είναι το ότι δεν μπορώ να κάνω. Όχι, εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Πέρασα μια φάση, ειδικά τελευταία, εγώ τις παρουσιάζω και κοιτάζω να τις κάνω αρκετά storyteller, επειδή είναι αυτό που έλεγα πριν. Γιατί με βοηθάει και εμένα για να μένω σε έναν ρυθμό. Τέλος πάντων, περνούσα μια φάση που ήθελα να είναι όλα στην εντέλεια. Δηλαδή ήθελα από την αρχή μέχρι το τέλος να το θυμάμαι απ' έξω, να πω τις λέξεις με το ύφος που θέλω. Και παρατήρησα το εξής. Δηλαδή, Steve Jobs, πώς έδινε και παρουσιάζει το iPhone και τα ξέρω όλα απ' έξω, γύριζε τις διαφάνειες με την πλάτη και ήξερε τι θα έρθει. Πέρα το ότι τελικά δεν έχει και τόσο σημασία αυτό, δηλαδή ανεξαρτήτως το αν θα είναι έτσι ή όχι, μπορείς να περάσεις το μήνυμά σου. Παρατήρησα το εξής. Σχεδόν πάντα, παίζει μια-δύο φορές να το έχω κάνει τέλεια, κάποια διαφάνεια ξεχνάω ότι είναι εκεί. Ναι. Και λέω κάτι το οποίο είναι άσχετο με αυτό που είναι η διαφάνεια. Και όταν το βλέπω αυτό, πάλι ξενερώνω πάρα πολύ και μου χαλάει όλη τη συνέχεια. Σίγουρα. Δηλαδή, λέω έλα τώρα, γιατί έπρεπε να το κάνω αυτό. Είναι... Οπότε έχω καταλήξει. Sorry και συνεχίζεις. Κάνω τις διαφάνειες. Βεβαιώνω την τελευταία μέρα στάνταρ ότι λέω αυτά που θέλω να πω και ότι δεν έχω πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία μέσα και το ψιλοκάνω freestyle μετά. Αυτό το οποίο εμένα με βοηθάει για να ξέρω τι θα έρθει μετά, αν θέλω να έχει έναν ηρμό, είναι να βάζω ενδιάμεσες διαφάνειες που έχουν απλά τρεις τελίτσες που λέει ο λόγος. Και τώρα και μετά. Μια διαφάνεια που έχει μόνο αυτό, γιατί με βοηθάει να θυμηθώ που θέλω να το πάω χωρίς να δείξω την επόμενη διαφάνεια απαραίτητα. Οπότε δείχνω μια ενδιάμεση που με βοηθάει να βρω τον ήρμο μου και έχω μετά πάλι περιεχόμενο. Ναι. Νομίζω ότι καλά, αυτά τα tricks σίγουρα ο καθένας έχει τα δικά του και σίγουρα υπάρχουν 1 εκατομμύριο tricks διαφορετικά. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι να δεις αυτό που δουλεύει καλύτερα για σένα και ότι δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος. Το σημαντικό είναι να μην είσαι κομπλαρισμένος, να έχεις ένα ωραίο ρυθμό και να δεις πώς θα πάει. Ναι. Ιδανική διάρκεια για παρουσίαση που παρακολουθείς. Κοίτα, εκεί στα 30 λεπτά νομίζω ότι αρχίζω και ζορίζομαι. Έχω φύγει εγώ στα 30, το έχω χάσει. Εσύ όμως εντάξει. αλλά θα σου πω, τα 40 λεπτά θεωρώ ότι είναι το άνω όριο. Δηλαδή βλέπω κάποια συνέδρια που έχουν μία ώρα. Θεωρώ ότι και ο μιλητής κάποια στιγμή θα κουραστεί. Και άμα δεν κουραστεί ο μιλητής, θα κουράσει σίγουρα τους από κάτω. Όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον αυτό που θα πει, αλλά γιατί δεν μπορείς να έχεις 100 άτομα, γιατί μιλάμε τώρα για ένα συνέδριο που σημαίνει ότι έχεις πολλά άτομα. Δεν είναι ότι είναι ένα workshop το οποίο είναι ημερήσιο με 10-15 άτομα, οπότε μπορεί ο καθένας να έχει τη δικιά του αλληλεπίδραση. Μιλάμε για ένα πράγμα 100 ατόμων που δεν έχουν και αλληλεπίδραση. Κάθονται εκεί πέρα και σε κοιτάνε. Άρα λοιπόν φαντάσου πόση ώρα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει, ας πούμε, να κρατήσει το ενδιαφέρον. Οπότε είναι κρίμα. Δηλαδή το μονόρομο το που το βλέπω, λέω, όχι. Είναι... Ναι. Ανοίξει και λάπτοπ μέσα. Ανοίγω λάπτοπ στην αρχή. Όχι, εντάξει. Προσπαθώ να μην ανοίγω λάπτοπ, ειδικά άμα είμαι μπροστά πιο πολύ για σεβασμό. Αν είμαι πιο πίσω, εντάξει. Κρύβομαι εκεί πέρα. Εντάξει, και όσο πιο μεγάλο το συνέδριο και όσο πιο πίσω. Γίνεται φασούλα. Αλλά πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι πολλές φορές κάποιος που πηγαίνει συνέδριο για τους λάθος λόγους ή για λόγους που είναι διαφορετικοί από αυτούς που το συνέδριο θέλει να παρέχει αξία στον κόσμο, εκεί νομίζω ότι συνήθως χαλάει το γλυκό που λέμε. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλές φορές που κάποιος λέει ότι το συνέδριο δεν άξιζε, μάλλον είχε διαφορετικά expectations. Περιμένει να δει κάτι άλλο από αυτό. Που δεν είναι κακό, αλλά πρέπει να βρεις τον τρόπο που θα συγχρονίσεις και τον κόσμο που θα έρθει, ώστε να ξέρει τι να περιμένει να δει από αυτό και τι θα κερδίσει. Και ουσιαστικά και ο διοργανωτής να μπορέσει να καταλάβει τι θα έρθει το κοινό να δει και να το δώσει. Δηλαδή είναι λίγο ένα. Το οποίο είναι και λίγο πιο δύσκολο σε αυτά τα συνέδρια που είναι λίγο πιο ευρεία κλίμακα. Δηλαδή, ναι. Άμα πας DjangoCon, τι περιμένεις να δεις? Για JavaScript. Λογικό, απολύτως. Μάλιστα, ναι. Δεν ξέρω, τι άλλο. Όχι, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Καλά, επί τη ευκαιρία σίγουρα, έρχεται σίγουρα meetup μέσα στο Δεκέμβρη. Καλά, 100%. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα ημερομηνία, αλλά stay tuned. Θα έχουμε και link κάτω στο description. Στο description ή πάνω ή δεξιά. Ανάλογα με το UI. Επίσης έχουμε φέτος και Vox Days Αθηνά και Vox Days Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει και ένα φοβερό ομιλητή, έχω ακούσει. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, Αντώνη Καλυπέτη. Αντώνη Καλυπέτη μπορεί να έχει. Καμό. Επίσης έχει το OpenConf που και εκεί πέρα τώρα ουσιαστικά έχει κλείσει το Call for Papers και θα πάμε να δούμε τα ωραία πράγματα που έχουν γίνει Submit. Γενικά νομίζω ότι πλέον είναι πολύ ωραίο που έχουμε στην Ελλάδα τέτοια συνέδρια και εκτός από αυτά που εντάξει έχουμε κάποιο involvement και γι' αυτό
τα είπαμε πρώτα. Υπάρχει το DevFest, νομίζω, Θεσσαλονίκη. Υπάρχει το WordCamp στην Αθήνα. Μπράβο, υπάρχουν, ναι. Και κάνα και στη Θεσσαλονίκη WordCamp. Σωστά, υπάρχει στην Κρήτη. Δηλαδή υπάρχουν πλέον πάρα πολύ ενδιαφέροντα events που μπορείς να βρεις και να παρακολουθήσεις, είτε ξεκινώντας από κάποιο meetup, άμα δεν θέλεις να πας σε ένα συνέδριο και να επενδύσεις κάποια λεφτά, χρήματα παραπάνω. Αυτή την εβδομάδα έλεπα είχε 2-3 meetups στην Αθήνα, και εντρούμενοι άλλα τόσα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πολύ ενδιαφέροντα events. Υπάρχει το Greece.js, πολύ μεγάλο meetup για JavaScript. Υπάρχει το Go meetup, υπάρχει το Kubernetes meetup, το οποίο κάνει και αυτό containers και εμάς. Υπάρχει το Python meetup, υπάρχει το Vue meetup. Το Vue meetup. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα, το οποίο σημαίνει ότι έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες να δεις και να γνωρίσεις διαφορετικά πράγματα, να γνωρίσεις ανθρώπους, όπου θεωρώ ότι άμα δεν έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις που δεν σου επιτρέπουν να αφιερώσεις κάποιο χρόνο μια-δύο φορές το μήνα, μάλλον δεν έχεις δικαιολογία άμα δεν είσαι μέσα στην κοινότητα. Πιστεύω και γενικά είναι καλύτερη, ρε παιδί μου, επιλογή άμα δεν έχεις πάει κάπου και λες να αρχίσω να πηγαίνω σε αυτά τα events που είναι developers. Νομίζω τα meetups είναι το καλύτερο πράγμα να ξεκινήσεις, γιατί επειδή μου είναι άλλο το να πάρεις το μετρό να πας κάπου και άλλο το να σκέφτεσαι να αγοράσεις τι, να πας σε ένα αεροπλάνο. Να... Σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω αν κάποιος δεν έχει πάει σε κάποιο συνέδριο και σε κάποιο τέτοιο, ας το πούμε, fest με developers, νομίζω τα meetups είναι το καλύτερο να ξεκινήσεις κάποιος. Τα meetups, by the way, άμα δεν έχει τύχει να δει κάποιος τα meetups, ουσιαστικά είναι events τα οποία οργανώνονται από developers σαν και εσάς, όπως εγώ και Πάρης για παράδειγμα, τα οποία έχουν συνήθως κάποιο πιο συγκεκριμένο τεχνολογικό ενδιαφέρον, δηλαδή εμείς είμαστε για τον Docker, υπάρχουν άλλα meetups για άλλες τεχνολογίες, και ουσιαστικά μαζεύεται κόσμος, είτε μιλάει κάποιο άτομο από την κοινότητα, είτε διοργανωτές, είτε σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει κάποιο funding ή κάποια ευκαιρία που υπάρχει κάποιος ομιλητής από το εξωτερικό στην Ελλάδα, μπορεί να έρθει κάποιος ομιλητής από το εξωτερικό. Είναι πιο παρείστικη, θα έλεγα, η κατάσταση, υπάρχει πιο φιλικό κλίμα και υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί μπορεί να είναι μόνο 50, 60, 70 άτομα, ανάλογα την περίπτωση. Το Greece.js νομίζω έχει και παραπάνω, βέβαια, που είναι μεγάλο. Αλλά είναι όλοι οι developers οι οποίοι ασχολούνται με παρόμοιες τεχνολογίες. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να ανταλλάξεις απόψεις. Θα πεις, α, τι κάνεις, JavaScript, εγώ κάνω Python και να συνεννηθείς, που δεν γίνεται. Αν και εγώ γράφω και JavaScript τώρα, γράφεις. Δεν δικαιολογούμε πολύ να μιλάω για JavaScript. Εξελίσσεις. Γράφω Node όμως, γράφω backend. Ακραίος. Τέλεια. Οπότε, ναι, θα πούμε στο επόμενο. Το αναλύσαμε, νομίζω, αυτό το θέμα πολύ. Άρα το θέμα σου ήταν αυτό. Αυτό ήταν το θέμα, ήθελα να μιλήσουμε για συνέδρια. Νομίζω ότι έχει πολύ σημασία αυτό το θέμα, γιατί ειδικά πλέον στην Ελλάδα που έχεις τόσα πολλά συνέδρια που γίνονται, που κάποτε μπορεί να χρειαζόσουν να πας στην Ευρώπη ή στην Αμερική ακόμα για να παρακολουθήσεις έναν ομιλητή πιο μεγάλο ή για να γνωρίσεις ανθρώπους παρόμοιους με σένα, γιατί δεν υπήρχε η θέληση, δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν υπήρχε ο κόσμος, δεν ξέρω, δεν γινόταν τόσο πολλά συνέδρια. Ή έβλεπε συνέδρια τύπου, ξέρω εγώ, πολύ κονσέρβα. Έρχεται μια πολύ μεγάλη εταιρεία και υπάρχει ο υπουργός ανάπτυξης. Και... Ναι. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά, αλλά είναι πολύ διαφορετικά και δεν ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, τους developers. Είναι και λίγο πιο δύσκολο να συνδεθείς με αυτά. Πιστεύω όλα τα λεφτά είναι σύνδεση. Όταν εσύ αυτό το οποίο βλέπεις και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, εισαγωγικά καταναλώνεις, σου αφήνει κάτι να πάρεις από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου, είτε επαγγελματικά είτε ρε παιδί μου παρά έξω. Και νομίζω σε αυτά τα κονσερβοσυνέδρια, αν όχι αδύνατον, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Οπότε. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Φάγαμε παραπάνω χρόνο για ένα θέμα. Και εγώ νομίζω, ναι. Όχι, ήταν σημαντικό όμως, γιατί πιάσαμε όλα τα events. Δηλαδή, από πλευρά είπαμε για τις παρουσιάσεις, για το πώς παρακολουθείς, για τα. Όχι, ήταν σούπερ ενδιαφέρον και χαίρομαι που. Δεν ξέρω αν χαίρομαι βασικά που σκεφτόμαστε παρόμοια, αλλά ήταν εμπορικό. Οπότε το κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αν μας ακούτε ακόμα. Πολύ σημαντικό πλέον είμαστε και στο Spotify σε podcast. Οπότε, άμα δεν βαριέστε να βλέπετε τις φάτσες μας, μπορείτε να το κάνετε έτσι. Ναι. Και θα είμαστε και. Και Apple Podcast και Google Podcast και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες. Αλλά η διαδικασία είναι λίγο γραφειοκρατική. Σαϊτάκι θα κάνουμε. Σαϊτάκι θα κάνουμε. Στο τέτοιο. Θα κάνεις. Θα κάνω. Θα γίνει πάλι. Τέλεια. Γενικότερα θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και σχόλιά σας. Σιγά-σιγά σε ένα-δύο επεισόδια θα ξεκινήσουμε να φέρουμε κάποιους φίλους που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Έλεγα να το κάνουμε surprise αυτό, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε. Χάλασα την έκρηξη. Έλα, σιγά. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας από το πώς φαινόμαστε με το πώς έχουμε το μικρόφωνο. Γιατί καλά. Η εμπειρία μας είναι πολύ μικρή, όπως καταλαβαίνετε. Καλά το βάλαμε. Το έχουμε βάλει σωστά αυτή τη φορά.
Και νομίζω ότι θα χαρούμε να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, θα γίνει. Λοιπόν. Και μέχρι τότε, keep coding. Ναι. Να βρούμε και ένα τέτοιο μότο ή όχι. Κάτσε να το σκεφτούμε, μην πούμε καμιά. Τέλεια, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Τα λέμε.